θα πάμε στη Λάρνακα. Χθες είδαμε ότι έγινε ένα ατύχημα στο ναυάγιο, στο θαλάσσιο χώρο του ναυαγίου Ζινοβία. Αυτά τα ατυχήματα συμβαίνουν συχνά πυκνά και η ιδιοκτήτρια εταιρεία επανέρχεται και καταγγέλνει και αναρχία και παρανομία. Φιλοξενούμε τον πρόεδρο της εταιρείας, τον κύριο Ανδρέα Παναγιώτη. Είναι διευθυντής του Λάρνακα Νάπα, ιδιοκτήτριας εταιρείας του ναυαγίου Ζινοβία. Καλό σας μεσημέρι. Γεια σας. Εσείς χθες με ανακοίνωση καταγγείλατε έτσι μια αναρχία και παρανομία. Πόσο συχνά συμβαίνουν ατυχήματα εκεί στο ναυάγιο και τι πρέπει να κάνει κάποιος που θέλει να κάνει κατάδυση στο χώρο του Ζινοβία, στο πιο γνωστό ναυάγιο τέλος πάντων της Κύπρου? Όχι της Κύπρου, είναι το τρίτο παγκόσμιο. Το τρίτο παγκόσμιο είναι το πιο γνωστό για την Κύπρο και είναι και πόλος έλξης και τουριστών, είναι, αλλά και ντόπιων διτών που θέλουν να καταδυθούν και να ανακαλύψουν ακόμη περισσότερα. Δυστυχώς υπάρχει μια αναρχία στο ναυάγιο του Ζινοβία. Όποιος θέλει πάει, δεν ρωτά κανένα και κάνει ό,τι θέλει. Παράνομη αλληλεία, παράνομες καταδύσεις, μη προσοντούχοι ανθρώποι να κάνουν καταδύσεις στο ναυάγιο Ζινοβία. Και αυτά αυτό να έχουμε τα ατυχήματα. Ατυχήματα θα γίνονται. Το θέμα είπα ξύλο να έχουμε παρατυχόρο ατύχημα και θα τρέχουμε όλοι και δεν θα προλαβαίνουμε. Πάνε χρόνια να έχουμε εκεί απώλεια ζωή. Ναι, πάνε χρόνια και βέβαια δεν το ευχόμαστε σε καμία περίπτωση. Ατυχήματα λέτε θα γίνονται. Τι πρέπει να γίνει για να επικρατήσει, για να σταματήσει η παρανομία και να μην υπάρχει αναρχία? Πρέπει οι αρχές, το κράτος, να εφαρμόσουν τους νόμους και την τάξη. Ναι. Για να κάνεις κάποιος καταδύσεις στους λιμενικούς χώρους, πρέπει να πιάσει άδεια από διακινημένο. Και οποιοδήποτε θέλει να πιάσει άδεια, να πιάσει σε κάτι καταδύσεις στο ναυάγιο της Ζινοβία, πρέπει να πιάσει άδεια από τη ιδιοκτήτρια εταιρεία. Δυστυχώς κανένας, μα κανένας δεν κάνει ούτε το ένα ούτε το άλλο. Είναι παράνομοι. Και εγώ περιμένω το κράτος να δω τι θα κάνει τους παράνομους αυτούς που είχαν το ατύχημα ανεχθές, τους ανεύθυνους ανθρώπους. Μπορεί να μην γνώριζαν ότι πρέπει να πάρουν άδεια. Όχι, γνωρίζω εγώ ο όλος. Η αρχή λιμένων έφυγε με ανακοίνωση στον τύπο το 2013 και 2017. Γνωρίζει όλος ο κόσμος πως πρέπει να κάνουν άδεια στους γενικούς χώρους καταδύσεων και να κάνουν στο ναυάγιο της Ζινοβία από το ιδιοκτήτη. Έχουμε 2019, 26χρονη χθες από τη Βρετανία, που να γνωρίζω ότι πρέπει να πάρει άδεια. Και πώς προσεγγίζει κάποιος το ναυάγιο Ζινοβία, με ευκολία, πώς γίνεται αυτό? Υπάρχουν γύρω στα 10 σκάφη που τα καθημερινά μεταφέρουν δίδες στο ναυάγιο Ζινοβία. Ναι. Είναι υπεύθυνοι άνθρωποι, αυτοί που μεταφέρουν, να γνωρίζουν τους νόμους και τους κανονισμούς της Κυπριακής Δημοκρατίας και τους εφαρμόζουν. Λέτε ότι δεν τους γνωρίζουν, αλλά δεν τους εφαρμόζουν, κύριε Παναγιώτη? Α, μπράβο, η ελληνική αστυνομία πρέπει να τους εφαρμόσει. Και όποιος παράνομος θα τον καταγγέλνει. Εγώ περιμένω ακόμα μια φορά τι θα κάνουν οι αρχές με την παρανομία. Τι ζητάτε να κάνουν? Έχετε επικοινωνήσει εκ νέου με το τμήμα αλληλείας? Όχι το τμήμα αλληλείας. Με την αρχή λιμένων. Η αρχή λιμένων και τη λιμενική αστυνομία. Ναι. Έχετε το τμήμα αλληλείας είναι η παράνομη αλληλεία. Αυτό είναι στο τμήμα αλληλείας. Έχετε επικοινωνήσει εκ νέου μαζί τους? Ζητείτε κάποια μέτρα να ληφθούν? Πώς θα γίνει αυτό? Υποσχεθήκαση πως θα λάβουν μέτρα για την αποφυγή της παρανομίας, της αναρχίας. Να πει μια τάξη για το καλό της Κύπρου, για το καλό των καταδύσεων, για το καλό της όλου του τόπου. Καθημερινά γίνονται διάφορες επισκέψεις, είτε για καταδυτικά μαθήματα, είτε για διερευνητικές καταδύσεις από ιδιώτες. Από πού πρέπει να παίρνουν άδεια? Από εσάς, από την ιδιόκτητη εταιρεία? Πρώτα πρέπει να παίρνουν άδεια από την αρχή λιμένο και δεύτερον από εμάς και να τηρούν ορισμένους κανονισμούς που ζητούμε να εφαρμόσουν. Ποιοι είναι οι κανονισμοί, πείτε τους για όσους μας ακούν. Είναι θέμα ασφαλείας. Πρώτα να είναι προσοντούχοι δίτες. Δεύτερον, να είναι πιστοποιημένοι, οι ανθρώποι πιστοποιημένοι, να έχουν την ασφάλεια τους και να τηρούν τα στάνταρ των καταδύσεων. Τα σκάφη που μετά να θέλουν να έχουν οξυγόνο, να έχουν πρώτους βοηθούς, απειδηνωτές, ό,τι χρειάζεται ένα ανακαλυπτικό σκάφο. Ναι. Άρα με αυτά που λέτε οι μαθητευόμενοι απορρίπτονται, γιατί μιλάτε για πιστοποιημένους δίτες.
Όχι, επιτρέπεται και με βασιλευόμενη. Όταν συνοδεία με τον εκτελεστή, δεν επιτρέπεται. Ναι. Πόσοι παραβιάζουν το χώρο, το θαλάσσιο χώρο? Όλοι. Όλοι. Ο μοναδικό στην Κύπρο που έχει άδεια καταδίκη ο θεσμικό χώρο είμαστε εμεί. Όλοι παράνομοι. Μεγάλε λέξει, αλλά δυστυχώ είναι αλήθεια. Άρα έχει να κάνει και με την ανομία που τηρείται εκεί από τους ιδιοκτήτες σκαφών που πραγματοποιούν επισκέψεις στο θάλασσο. Αυτή είναι η υπεύθυνη. Οι άνθρωποι που μεταφέρουν τη ζωή ναι. παράνομα. Και χτύπα ξύλο, αν ευτυχώς πρώτα δεν ήταν στο παρόν, δεν ήταν θανατηφόρο, δεν ήταν στο παρόν, πήγε στα μαραχτά, ήταν θανατηφόρο. Πού θα ήταν οι άνθρωποι αυτοί? Παράνομοι πού θα ήταν? Και τώρα περιμένω το κράτος ακόμα μια φορά τι ενέργειες θα κάνει. Με την παρανομία. Ούταν παράνομοι αυτοί. Χωρίς άδεια. Χωρίς άδεια που διαρκεί λιμένο. Δεν εφαρμόζουν τους κανονισμούς του κράτους και της δημοκρατίας. Υπάρχουν τιμωρητικές ποινές για όσους επιχειρούν παράνομα να κάνουν καταδύσεις εκεί? Δεν μπορώ να σας πω. Εγώ η αρχή λιμένο και η ελληνική αστυνομία σας απαντήσει αυτό το θέμα. Καλό φυσικά το υπάρχουν, αλλά δεν είμαι αρμόδιος εγώ να σας πω αυτό. Προειδοποιείτε να μην προκύψουν και άλλα ατυχήματα και ίσως να είναι και πιο σοβαρά. Παράκληση μου, τελευταία μου παράκληση. Όλος ο κόσμος είναι εργαστή. Το ναυάγιο Ζηνοβία είναι το καλύτερο δώρο που έδωσε ο Θεός στην Κύπρο. Είναι το τρίτο παγκοσμίως. Πρώτο. Ναι. Του χρόνου θα έχουμε 40 χρόνια από τη δίθυνση του ναυάγιου Ζηνοβία. Η εταιρεία μας θα διοργανώσει μεγάλες εκδηλώσει για προβολή περισσότερων προβολή του ναυαγικού συνοδεία. Α ενωθούμε όλοι μαζί για το καλό του τόπου. Για να λιγοστέψουμε πρώτα προστατεύσουμε το περιβάλλον, να μειώσουμε τα ατυχήματα και περισσότερο προβολή του ναυαγικού. Σα ευχαριστούμε πολύ. Εγώ ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή συνέχεια. Πάμε.